να το λες και να μην το πιστεύεις. Άμα πατήσεις στο ίντερνετ, θα πω το διάολο εδώ, αν πατήσεις penalty shootout England National Football Team, το πρώτο λήμα που σου βγάζει, ξέρεις ποιο είναι? Είναι, έχουν κερδίσει ποτέ οι Άγγλοι στα penalty? Όχι, σήμερα είναι η τρίτη φορά. Θα τα πούμε εδώ, τελείωσε το match Αγγλία-Ελβετία. Πέρασαν οι Άγγλοι στα penalty και αρχίζουν οι insiders με Γιώργο Σαμαρά και Βάιο Τσούσικα για να μιλήσουμε για αυτό το match. Πέρασαν οι Άγγλοι στα penalty. Περάσαν οι Άγγλοι στα πέναλτι. Ναι. Έσπασε κατάρα. Μπορώ να γράψω εγώ ένα κομμάτι, σαν δημοσιογράφος, ένα κομμάτι αύριο στην εφημερίδα μου, ας πούμε, αν δούλευα στην εφημερίδα, ότι το πλάνο του Southgate, έτσι όπως τροποποιήθηκε μέσα στο match, έφερε τους Άγγλους από την κόλαση στον παράδεισο, να βρω και άλλα δύο κλεισεδάκια και να το υποστηρίξω. Μαέστρος, τι θες. Μαέστρο Southgate, με την μπαγκέτα του μαέστρου και το καθεξής. Ναι. Μπορώ. Μπορείς, γιατί οι αλλαγές του. Αλήθεια τώρα. Εκ το αποτελέσματος αλήθεια. Περίμενε. Ωραία, να πάμε λίγο τότε να πιάσουμε το μάτς ανάποδα. Πάμε. Να πιάσουμε το μάτς στη φάση του 78. Ήδη το σκόρ είναι 1-0 για τους Ελβετούς. Έχει προηγηθεί η Ελβετία με τον γκολ του Εμπολό. Δεν ξέρω τι παθαίνουν οι Άγγλοι παίχτες όταν φοράνε τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δεν ξέρω τι παθαίνουν. Σαν να είναι κρυπτονίτης και να είναι Σούπερμαν. Χάνουν τις δυνάμεις τους. Έτσι όπως βάζει το πόδι του ο Stones, έτσι. Ουσιαστικά τι κάνει, σταματάει την μπάλα για να την εκτελέσει καλύτερο Εμπολό. Άδερος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Και αποφασίζει λοιπόν ο Southgate να εφαρμόσει το σχέδιο Β. Θες να μου πεις λίγο τι κατάλαβες εσύ, και άμα θες να σου πω και εγώ τι κατάλαβα, μετά όμως. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε ότι βάζει τον γκολ ο Σάκα. Στο ξεκινήσουμε ότι έχει μπει τον γκολ. Α, ωραία. Πας μετά τι, ναι. Ωραία. Όχι, μπαίνει τον γκολ. Ναι. Και πάμε 5 λεπτά πίσω που γίνονται αλλαγές, 4 λεπτά πίσω. Με μέντο φάση. Ναι, δηλαδή αυτό το τετράλεπτο, ας πούμε, από τις αλλαγές μέχρι τον γκολ. Ψάχνουμε να δούμε ποιος έχει βγει. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς παίζουν. Ε. Και κάνουμε έξω πολ. Ναι. Δηλαδή λέμε. Ποιος βγήκε. Μπέιχαμ που σηκώθηκε η ταμπέλα. Όχι. Ο οποίος λοιπόν δεν έχει βγει. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι το πρόσωπό του το είδες μόλις. Τι βγει. Τι 10. Τι με βγάζεις. Ναι, ήταν λίγο. Βγάζεις. Ναι, ναι. Εγώ. Το έχεις πει αυτό ποτέ σε αυτό. Όχι. Ότι με βγα... Όχι, όχι, όχι. Με έχει βγάλει προπονητής, όχι, θα σου πω, με έχει βγάλει προπονητής στο 30 χωρίς λόγο. Στο 30? Ναι, ναι, στην Ολλανδία. Και το έχω δώσει το χέρι, κανονικά. Και εσύ όμως, γκρίνια ήταν αυτό το χέρι. Δεν ήταν γκρίνια. Για να σε κάνω φωτογραφία ήταν. Όχι, ήταν σεβασμός και λίγο ειρωνία. Γνωριζόμαστε πλέον. Παρακαλώ. Έτσι, γνωριζόμαστε πλέον. Δεν το έκανε δηλαδή για τη φωτογραφία τη επόμενη μέρα. Ποια φωτογραφία, μωρέ. Ότι ο Γιώργος εδώ. Δεν είχαμε εφημερίδες στο χέρι, εμφαίνεται ότι δεν υπήρχαν εφημερίδες. Για την κλάση του. Για το football.nl. Το site αυτό, το Ολλανδικό. Όχι. Το NOS. Όχι. Όχι. Κοίτα, είχα νευρά. Ναι. Απλά το πήγα ένα βήμα. Και το κάτω και λέω, όχι, περάνω. Ναι, περάνω. Κέρδισα το χέρι. Κέρδισα το μάτς. Νομίζω ότι δεν το περίμενε και να σου δώσω το χέρι. Ναι. Δεν θυμάμαι καν το μάτς. Δεν το θυμάσαι καν. Δεν μας προλαβαίνει. 18 χρόνων ήμουν. Για πού να θυμάμαι. Πριν 20 χρόνια. Ωραία, γίνονται οι αλλαγές. Ψάχνουμε τις αλλαγές. Ναι. Έχει βγει ο Φόντεν, δεν έχει βγει ο Φόντεν. Ήταν λίγο are you talking to me φάση εκεί του Μπέλιχαμ, έτσι. Ξεκάθαρα, Ντενίρο, taxi driver. Are you talking to me. Και μπαίνει το γκολ. Και ακόμα ψάχνουμε την αλλαγή εμείς. Καλά, ψάχνει και η UEFA, δεν ψάχνουμε εμείς μόνο. Καλά, όλος ο κόσμος ψάχνει. Δηλαδή η κάρτα της UEFA βγήκε στο 86. Και 6 λεπτά μετά τον γκολ. Άρα για 12 λεπτά ψάχναμε την αλλαγή. Καλά, βέβαια, αυτό δεν είναι κόλπο στρατηγική του προπονητή της Αγγλίας, του Southgate, να μπερδέψει τους αντιπάλους. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί να είναι και τρικυμία στο κρανίο. Διότι. Τρικυμία είναι, στο λέω να ξέρεις. Η δεύτερη σημαντική επέμβασή του στο παιχνίδι που έγινε στην παράταση. Μπες παιχθαρά μου, Άρνολντ, εσύ που είσαι δεξί μπακ, σε έχω βάλει half. Σε κάνω extreme αυτό το match. Δηλαδή, σου δίνω τα μέτρα του extreme, μάλλον γιατί δεν τον έβαλε στη θέση, ας πούμε, κάποιο extreme. Απλά τον έβαλε μπροστά στο γήπεδο. Έτσι. Πολύ μπροστά στο γήπεδο. Ουσιαστικά τι έκανε, βοήθησε την Ελβετία να εμφανιστεί τρεις φορές στην περιοχή της Αγγλίας και να ψάξει το δεύτερο γκολ. Ναι, γιατί ουσιαστικά. Περίεργη αλλαγή και αυτή. Γενικότερα ο Southgate νομίζω. Δεν είναι μάλιστα στον πάγκο. Εκ το αποτελέσματο είναι μπράβο του. Τι θα το πούμε εμεί τώρα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε. Εμείς να πούμε κάτι. Δηλαδή, θα πει συγνώμη, τώρα ο Ρίο Φέρντιναντ, το Όεν τώρα θα αρχίσουμε. Θα δούμε το βράδυ. Τύπους, λοιπόν, που όλοι λέτε ας πούμε, να πάμε στο εξωτερικό, που εκεί είναι πιο ποδοσφαιρική, λογική, που εκεί μιλάμε για ποδόσφαιρο περισσότερο και δεν έχουμε αυτή την τρέλα τη μεσογειακή, που όλο τα κρίνεται από τα αποτελέσματα εσείς. Και τώρα μου λες ότι το αποτέλεσμα
είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο κρίνει την επιτυχία ή όχι ενός προπονητικού έργου. Ο άνθρωπος σήμερα είχε πάθει το βρουτζά. Θα το θυμάσαι. Εγώ. Αυτό το παιχνίδι θα το θυμάσαι. Σε τρία χρόνια από τώρα, τέσσερα, επόμενο γύρο θα το θυμάσαι. Προφανώς το θυμάμαι, γιατί και αυτή η πορεία της Αγγλίας, λέω εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό, λέω ότι θα γίνει και αυτή η σύριαλ. Θα γίνει ντοκιμαντέρ. Γιατί τι θα γίνει, με ρώτησε ο Διομήδης έξω. Μου λέει πώς θα βλέπεις, λέω θα περάσουν οι Άγγλοι, είναι γραμμένο το σενάριο, μου λέει, του λέω 100%. Θα γράφουν αύριο τα tabloids όλα. It's coming home, the Αντάρια, the Three Lions, αυτά, are back, came back from the disaster. Wow, ξέρω εγώ. Well done, coach. Ναι, well done, θα παίξουν τώρα με την Ολλανδία, με την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ένα αυτογκολ στο 119 με τον παίχτη που θα έχει μπει για να καθαρίσει το match. Και θα λένε μετά, ο disaster, αυτό δεν μας κάνει ο Southgate. Τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση βέβαια τον έχουν. Άλλη κουβέντα. Πιστεύω θα γίνει και αυτό, πάντως θα γραφτούν βιβλία, θα γραφτούν ταινίες. Ιδανικό σενάριο είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν μας κάνει ο Southgate. Sorry, παρά το γεγονός ότι νίκησε. Ωραία. Φτάσανε με τελικά, ε. Φτάσανε με τελικά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, μια άχρωμη Αγγλία. Να μασάς κουκιά και να φτύνεις, λέω εγώ. Ωραία. Άχρωμη, λέω εγώ. Ναι, ναι. Okay. Μια Αγγλία χωρίς καμία, μα καμία τακτική προσέγγιση. Δεν γνωρίζουν ούτε τι σύστημα παίζουν, ούτε πώς παίζουν. Όλοι οι παίχτες, γιατί είπες κάτι για το Κρυπτονίτη και το Σούπερμαν και ναι, τα τέτοια. Υπάρχει λόγος, υπάρχει εξήγηση. Ποιος είναι αυτός? Μήπως δεν είναι Άγγλοι και είναι Σκοτσέζοι και νιώθουν άσχημα, ας πούμε, φοράνε τη φανέλα? Όχι. Μήπως είναι από άλλη χώρα? Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι να τρελαίνεσαι, ρε παιδί, τους βλέπεις. Έχεις. Ας πιάσουμε τους ποδοσφαιριστές από τη City. Ναι. Ωραία. Έχει Stones, Walker, Foden. Οι οποίοι είναι 50% κάτω στην αποδοτή. Ναι. Προσπαθεί να τους προσαρμόσει σε ένα σύστημα που δεν τους ταιριάζει. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Πάμε μετά που είναι παίχτες. Τη απόλυτη ποδοσφαιρική μηχανή. Ναι. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Έχει Rice και Saka από Arsenal. Mm-hmm. Οι οποίοι και αυτή η απόδοσή τους... Πολύ ψηλά. Στην Arsenal. Στις ομάδες τους, ναι. Okay, ναι. Αυτό που δεν έχει κάνει ο Southgate είναι... Πήγαινε ένα αγώνα στο Guardiola και ρώτα τον. Τα καταλαβαίνεις, λες εσύ. Δεν έχεις συνέντευξη. Περίμενε. Δεν μπορεί να με καταλάβει. Είναι σαν να έρθουμε, Γιώργο, εγώ. Περίμενε δύο λεπτά. Να έρθουμε εγώ να πάμε σε ένα γήπεδο. Πάμε σε ένα γήπεδο ανοιχτό και να σου πω, δείξε μου, Γιώργο, πώς βάλα στα πέναλτι. Άιντε και μου δείξε, θα καταλάβω. Άλλο εγώ και εσύ και άλλο ο Southgate. Δηλαδή, άμα κάτσε ο Γκουαρδιόλα, περίμενε τώρα. Άμα κάτσε ο Γκουαρδιόλα με το Southgate και μιλήσουν. Είναι ο προπονητής που δεν ήξερε ποιο να βγάλει και ποιο να βάλει στο 78. Είναι ο ίδιος. Ωραία. Για τον ίδιο μιλάμε. Μπορεί να έχει γίνει εκεί ένα blackout. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις. Μπορεί, παιδιά, μην είναι. Blackout. Μπορεί να συμβεί. Και χθες έβρεχε. Έγινε 4-5 blackout. Τι θα κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα με την υγεία του. Ο άνθρωπος να το ξεπεράσει το πρόβλημα, όποιο και να είναι. Γιατί να είναι στον πάγκο της εκείνης Αγγλίας. Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Δεν αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Ωραία. Θα μπορούσε να είχε κάνει ένα ραντεβού με τον Αρτέτα, ένα ραντεβού με τον Γκουαρδιόλα. Σου λέω τα βασικά τώρα και να πει, ρε Αρτέτα, τι οδηγίες δίνεις στο Σάκα, πώς παίζει ο Ζάκο. Θα το λέγα εγώ. Αν ήμουν Αρτέτα. Ας το λέει, Γκάρεθ, τώρα δεν θα καταλάβει. Είναι η κεφαλή όλων. Ναι. Είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχει τη θέση που μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Έχει χάρη που σε συμπαθώ. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άσχημα. Μίλα ρε Βαϊέλα. Όχι, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Πραγματικά τώρα. Πιστεύεις... Δηλαδή να έχουμε ένα πρωτάθλημα με προπονητές, τον Κλοπ, τον Γκουαρδιόλα, τον Αρτέτα. Γίνεται χαμούλης. Και να είναι ο Θα μπορούσε και... να το είχε κάνει. Δηλαδή βάζεις, ξεκινάς τον Αλεξάνδερ Άρνολντ. Ναι. Και τον πας οχτάρι. Ναι. Ξέρει γιατί, που το έχει δει αυτό. Πού το έχει δει. Το έχει δει, θα σου πω πώς το έχει δει. Ο Κλοπ στα τελευταία στάδια της σεζόν με τη Λίβερπουλ τι έκανε, σε συνθήκες επίθεσης έφερνε κεντρικά τον Άρνολντ, έφευγε από τη θέση του δεξιού μπακ, παίρναγε σε θέση χαφ και ουσιαστικά έπαιζε το ρόλο του δεκαριού, του οργανωτή. Τότε αυτό ο Southgate σου λέει: αντί να τον φέρνω από θέση δεξιού μπακ να τον βάζω στον άξονα. Α, το βάλω κατευθείαν. Τον έχω... Ναι, α βάλει και τον Stones έξω από την περιοχή, άμα είναι. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι άλλες οι δουλειές που κάνει ένα παίχτη όταν και στην άμυνα του συμπεριφέρεται σαν χαφ, ποιες είναι οι αποστάσεις, πώς συνδέεται με τον συμπαίχτη του, πώς. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Το πρόβλημα της Αγγλίας είναι ξεκάθαρο. Ο προπονητής. Είναι ο προπονητής και θα σου πω γιατί είναι ο προπονητής. Ναι. Γιατί η προσέγγιση των ομάδων, ωραία, είτε αυτό λέγεται City, είτε λέτε Arsenal, ναι, είτε λέγεται Chelsea, όπως έπαιζε ο Ποκετίνο, όπως και να έπαιζε ο Ποκετίνο, ωραία, δεν έχουν καμία σχέση με την αγγλική κουλτούρα του Southgate. Okay. Άρα οι παίκτες οι οποίοι έχουν πάει σε μια φιλοσοφία ισπανική,
Δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το καλούπι. Δεν μπορούν να μπουν. Άρα ο Southgate ωραία. Πρέπει να προσαρμοστεί. Να κάνουμε τα απλά λοιπόν. Να κάνουμε τα απλά. Αφού. Όχι, να κάνουμε τα απλά, ρε Γκάριθ Southgate. Let's go. Να κάνουμε τα απλά. Yes. Εγώ δεν σου λέω να γίνουμε μπάσκετ και να το πούμε έτσι 4-4 fucking 2 και τίποτα άλλο. Αγγλία, είσαι παίζει αυτό. Έτσι. Λέω όμως το εξής. Βρες μια δεκάδα. Δηλαδή, δεν γίνεται να κατεβάσεις αποστολή χωρίς αριστερό μπακ και ξαφνικά σήμερα, ενώ η UEFA σε προσκαλεί, σου δίνει τη λύση η UEFA. Η UEFA, άμα δεις την δεκάδα που εμφανίστηκε στο ξεκίνημα του ματς, έδωσε τη λύση. Είναι σαν να εκφράζει την επιθυμία τη. Ισχύει αυτό. Σαν να λέει, κοίταξε να δεις, τον Τρίπιερ μην τον βάζεις αριστερά. Βάλ τον αδεξιά σε full back, back half ρόλο. Βάλε τον Walker στη θέση του δεξιού stopper. Βάλε. Τριάδα στην άμυνα, βάλε από την άλλη μεριά αριστερά. Ποιον είχε βάλει να δεις, τον. Αριστερό εξτρέμ. Όχι, αριστερό fullback. Α, το σώ. Και μετά έπαιξε ο Έζα. Όχι. Σου λέω στο. Είχε βάλει τον Σάκα. Αριστερό fullback. Αριστερό, ναι. Αριστερό fullback. Ναι. Στην εντεκάδα. Παίξε με τριάδα, παίξε μια χαρά, αυτό εκείνο το άλλο. Και είδε, όταν ζωρίστηκε ο Σάουθγκετ, τι έκανε. Τριάδα έπαιξε. Τριάδα έπαιξε. Με σώ, Stones και Walker. Λοιπόν, η UEFA ήταν σαν να εκφράζει την επιθυμία της. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα δεν έχεις ένα καθαρό αριστερό μπακ, είναι τόσο κακό να γυρίσεις το 3-4-3-3-5-2, ό,τι θες. Όχι, δεν είναι κακό. Πρώτα απ' όλα. Ωραία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ολόκληρη η Αγγλία. Δεν έχει ένα αριστερό μπακ. Δεν έχει αριστερό μπακ. Προφανώς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Επίσης, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει ένα να είναι δίπλα στο Ράις. Τι γίνεται. Όχι, ο Μέινου. Κατά τύχη είναι. Να του το δώσουμε αυτό. Ναι. Κατά τύχη είναι. Να το δώσουμε αυτό, τον βάζει όμως. Δηλαδή μετά το πρώτο μάτσο. Μα δεν έχει άλλον. Δεν έχει άλλον. Ναι. Έχει πάρει τον Γκάλαχερ για αυτή τη θέση. Είχε στο μυαλό του ότι ο Άρνολντ είναι το χαφ. Όχι. Εντάξει. Ο Μέινου είναι καθαρά από την εμφάνιση που έκανε. Γιατί είχε κάποια προβλήματα όλη τη σεζόν με τη United. Κάποιου τροματισμού. Έμπαινε, έβγαινε. Τελείωσε τη χρονιά. Ναι, οκ. Τελείωσε τη χρονιά πολύ δυνατά με το τελικό κυπέλο. Ωραία. Άρα έχει μπει ένα παιδί 19 χρονών να. Δεν είναι εύκολο. Όχι, εύκολο δεν είναι, σε καμιά περίπτωση. Υπάρχουν λύσεις όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει box to box τον Μπέλιχαμ. Ταλαιπωρήσου λίγο, ρε παιδί μου. Αντί να ταλαιπωρήσει τον Τρίπιερ. Που τον έχει εκεί σε ρόλο αριστερό και να πάει μπάλα στον Τρίπιερ. Και να γυρίσει ο Τρίπιερ πίσω. Και να ψάχνει τον Μπέρεθ ή τον Τζέριν. Και να τη δίνει την μπάλα πίσω. Και να ξανάρχει την μπάλα στο αριστερό μπακ. Και να ξαναγυρνάει πίσω ο Τρίπιερ. Γιατί με το αριστερό πόδι μου ούτε στο τρόλι δεν ανεβαίνει. Και να ψάχνει πάλι κάτι. Δεν έχει χάρνες. Να κάνει, να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει με το ανάποδο πόδι. Έχει να κάνει με την ταχύτητα και τη δύναμη του πόδι. Δηλαδή, άμα έπαιζε αριστερό μπακ ο Αλεξάνδρ Άρνολντ και έκανε τις κινήσεις. Γιατί έχει ταχύτητα ναι. Προς τα μέσα, σαν όχι overlap που λέμε, αλλά underlap, θα δημιουργήσει μεγαλύτερες καταστάσεις. Απλά αυτή τη στιγμή ο Τρίπιερ είναι, παίρνω την μπάλα, δεν μπορώ να την κάνω μπροστά με το αριστερό πόδι, αλλά την κόβω μέσα με το δεξί. Άρα είναι στατικός. Ναι. Είναι εδώ, στα 2-3 τετραγωνικά. Σταματάει. Ωραία. Γυρνάνε οι άλλοι οργανώνονται. Θα μπορούσε να έχει παίξει ο Αλεξάνδερ Άρνολντ εκεί. Να δώσει μια όθηση. Ναι. Δεν έχει, ωραία. Βάλε το Walker. Δηλαδή. Βάλε κάποιον που να έχει μια ταχυδύναμη να δώσει λίγο, ένταση. Βρες κάποιον άλλον τέλος πάντων. Σου έχει βγει. Το βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Τον άνθρωπο, το βλέπεις από την αρχή του τουρνουά. Σου έχει βγει σαν ιδέα. Δεν έχει βγει. Εγώ θα πω κάτι το οποίο μου το είπε ένας άνθρωπος τέλος πάντων. Πιο κοντινός μου άνθρωπος, το πω έτσι. Okay. Ωραία. Κάναμε μια συζήτηση ναι. Έτσι λίγο για την Αγγλία ναι. Στο group stage. Ναι. Και μου λέει, τι το ψάχνεις, μου λέει. Τακτική, αυτό. Ναι. Δεν έχουν πετύχει εντεκάδα εδώ και 30 χρόνια. Άρα. Να σου πω τι λέει ψέματα. Τι λέει ψέματα. Σοφός του ποδοσφαίρου είναι ο άνθρωπος αυτός. Πάντως. Κάτι λίγο, δεν είναι. Εδώ που τα λέμε. Δεν ασχολείται τώρα, πολύ. Εδώ που, εδώ που τα λέμε τώρα, οι Άγγλοι σε αυτή τη διαδικασία, στα πέναλτι δηλαδή, έχουν πάει 9 φορές. Επειδή όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι συνήθως αποτυχάνουν οι Άγγλοι. Και αυτό συμβαίνει. 7 φορές έχουν αποτύχει. Έχουν κερδίσει 2 φορές μόνο. Τη μία ήταν το 1996 στο Euro της Αγγλίας, όταν παίξαμε την Ισπανία και την απέκλεισαν στα προημιτελικά, στα πέναλτι. Και η άλλη φορά ήταν στο Μουντιάλ του 18, πάλι στα προημιτελικά με την Κολομβία. 2 προκρίσεις, 7 αποκλεισμοί. Έτσι. Το 96, αυτή ήταν η τρίτη σημερινή. Το 96 ήταν τελικά. Χάνει το πέναλτι του Southgate. Ναι. Και το χάνει πάλι ως προπονητής στη διαδικασία το πέναλτι από την Ιταλία. Έτσι, στη συνέχεια. Yes. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο, το βλέπετε και αποτυπωμένο στις κάρτες. Που στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε σουτ στο τέρμα.
Και εμένα αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν το εξής. Ότι πολλές προσπάθειες και από τους Άγγλους και από τους Ελβετούς πήγαιναν, έφευγε η μπάλα όταν γινόντουσαν πλαγιοκοπήσεις, έφευγε η μπάλα να φύγει. Δεν σημαδεύαμε συμπαίχτη. Κοίτα. Η Ελβετία, να πούμε για κάτι την Ελβετία. Ναι. Πολύ οργανωμένη ομάδα. Με πάρα πολύ ωραία και σωστή προσέγγιση στο τακτικό κομμάτι. Μια ομάδα η οποία αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Στημένη, ναι. Είχε τη δυνατότητα και να τρέξει στην αντεπίθεση, με Εμπόλο κυρίως μπροστά, αλλά και όταν κερδίζαν τις δεύτερες μπάλες στο κέντρο, με το Χάκα, Τσάκα, μήπως θες πες το εδώ, να αρχίσει λίγο το passing game και το opposition. Δημιούργησε ευκαιρίες κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση. Κρίμα, πολύ καλή ομάδα από το πρώτο παιχνίδι μέχρι τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα πω έκπληξη, γιατί ξέρεις, η Αυστρία και η Ελβετία είναι πλέον τις ωραίες ομάδες. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και οι δύο. Εντάξει, κρίμα. Πολύ καλή προσπάθεια. Εντάξει, λεπτομέρειες. Είναι καθαρά λεπτομέρειες. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα κερδίσει το παιχνίδι και στην παράταση. Ναι, και βλέπεις ρε παιδί μου ότι τακτικά λάθη δεν κάνανε οι Ελβετοί. Δηλαδή όχι. Να πεις ότι βρεθήκανε εκτεθειμένοι, όπως ας πούμε συνέβη στη φάση που βγήκε ο Βίντμερ από δεξιά, γιατί ο Σο αποφάσισε να κόψει παράλληλα, να πάει μια βόλτα κάπου στο κέντρο, να ακολουθήσει κάποιον, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Λοιπόν, αφήνοντας τελείως τη θέση του. Αντεπίθεση με τρεις πάσεις. Αντεπίθεση με τρεις φάσεις. Με τρεις πάσεις. Σακίρι, Τσούμπερ, Βίντμερ. Και να πει, τέτοιες φάσεις δεν έπαθε η Ελβετία. Δηλαδή δεν βρέθηκε εκτεθειμένη τακτικά. Ήταν πολύ σωστή σε όλο το μάτς. Έτσι. Και υπάρχει και τρομερό βάθος πάγκου, φίλε. Εγώ όταν είδα ξαφνικά να σηκώνεται ο Ζακάρια, ένας παίχτης που είναι, έχει παίξει ο Γιουβέντους, έχει παίξει Τσέλσι, τώρα παίζει Μονακό, είναι στα 27 του, τρομερή ηλικία, έχει μια χρηματιστηριακή αξία τρομερή, είναι μια ντουλάπα δύναμη έτσι, στη μεσαία γραμμή. Ναι, όχι. Να σου πω, και να τον βλέπεις να είναι εκτός βασικού rotation ή ο Σακίρι, για παράδειγμα, που τον βλέπεις ότι δεν παίζει πολύ στην ομάδα αυτή και πώς να παίξει με τον Βάργκας, τον Εντόι, τον Εμπολό, που είναι σε αυτή έχει την κατάσταση. Ποιότα, ναι, και έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ και την πολύ καλή χρονιά που κάνουν παίχτες στην Μπολόνια. Έτσι. Ο Άμπισερ, για παράδειγμα, όλες οι ομάδες. Σε τρομερή κατάσταση. Όλες οι εθνικές ομάδες το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό. Ναι. Από την άλλη, γιατί μιλάς για το βάθος της Ελβετίας, θεωρώ ότι δεν έχει βάθος η Αγγλία. Ναι. Δηλαδή είναι λάθος ό,τι και να έχει γίνει εξωγωνιστικά, ό,τι χρονιά και έχουν να κάνει. Και ο Ράσφορντ. Και ο Ράσφορντ, ναι. Και ο Ράσφορντ. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν έχω κάτι με τον Έζα. Μια χαρά παίχτη είναι. Το παίζει το παιχνίδι. Είναι... Του κουνάει κιόλα. Ναι, αλλά. Άλλο να, σαν οντότητα, σαν όνομα, άλλο να μπαίνει ο Έζα και άλλο να μπαίνει ο Ράσφορντ. Τώρα κοιτάς τον Πάγκο, Γιώργο, και το συζητάγαμε και έξω. Δηλαδή. Τι να βάλει, να βάλει τον Μπόουεν, να βάλει τον Γκάλαχερ. Και. Δηλαδή και. Και. Το Σο που έχει λιγότερα κιλά από μένα. Ήρθε πάντως το αριστερό μπακ που λέγεις ότι μπορεί να έρθει. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι, έχουμε ένα αριστερό μπακ που την κλωτσάμε με το αριστερό πόδι. Είναι σε κατάσταση όμως να είναι. Όχι. Δεν είναι φιλοσοφικό. Δεν είναι. Δηλαδή δεν έκανε μια κούρσα. Έπαιζε κουρασμένος από την ώρα που μπήκε. Προφανώς και το παιδί έχει θέματα φυσικής κατάστασης. Εντάξει, δεν το λέω. Που πάντα είχε προβλήματα κιλά το Σο. Πόσο μάλλον τώρα που είχε και από τραυματισμό. Σου πω κάτι όμως. Μιλάμε τώρα για το ρόστερ, μιλάμε για το throwback, μιλάμε για το Southgate, τον Greenleaf, τον Rashford. Φτάσαμε τελικά. Φτάσαμε στα τελικά, Σιγκρό. Να σου πω κάτι. Έτσι, όπως πήγε το καλέντα, το bracket. Συγγνώμη, αλλά θα μιλάγαμε και για παταγώδη αποτυχία. Αν ας πούμε σταματούσε η πορεία της Αγγλίας στο πρώτο knockout match. Ακόμα και στο δεύτερο knockout match. Δηλαδή, Αγγλία είσαι. Τα παιχνίδια αυτά που σου τυχάμε τη Σλοβακία και την Ελβετία υπό κανονικές συνθήκες. Κανονικές συνθήκες Αγγλίας, είναι δύο βράδια εύκολα στη δουλειά. Έτσι δεν είναι. 2-0, γεια σας. Τώρα. Κάτσε να τελειώσω το. Δεν λέω, δεν θα πούμε κάτι για το τρόπο. Το σενάριο είναι γραμμένο, σου λέω. Το σενάριο είναι γραμμένο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Για πες την ιστορία. Έπρεπε για να φτιάξει κεφάλι, δηλαδή οι Άγγλοι είναι σε αυτό το τουρνουά, αλλά δεν έχουν ενθουσιάσει. Του βλέπει όλου του Άγγλου στον παγκό. Στην κερκίδα έτσι, έτσι. Ξέρουν τι βλέπουν. Δεν έχουν δει μπάλα, καλή κιόλα. Σου λέει τώρα με αυτή την πρόκριση στα πέναλτι και όλα, σπάσαμε την κατάρα. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Λοιπόν, θα γραφτούν τα tabloids, οι τίτλοι, οι εντυπωσιακοί, όλα τα πάντα μια χαρά. Θα φτιάξουν κεφάλι και τώρα θα την πατήσουν. Αν παίξουμε την Ολλανδία,
Εγώ θέλω πάρα πολύ. Το είχαμε συζητήσει από τότε που είδαμε το μάτι τη Ολλανδία με την Ρουμανία. Θέλω πάρα πολύ να δω πόσο ο Southgate θα σκεφτεί να μπλοκάρει τη δεξιά μεσοπεδική γραμμή τη Ολλανδία με του παίχτε που έχει διαθέσιμου στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Ναι, κοίτα. Δεν, μην το γρουσουζέψουμε. Δεν το γρουσουζέψουμε. Δεν θα να δούμε και το ματσάκι Τουρκία-Ολλανδία μετά το, αλλά την εκπομπή. Και Φεράρι να έχει Γιώργο, αν δεν έχει ρόδες, δεν πάει πουθενά. Ναι. Τα κάνουμε τώρα. Η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία ή η Πορτογαλία στη θέση της Αγγλίας στα μάτς που έπαιξε, τα μάτς θα είχαν τελειώσει 2-0 χαλαρά από το ημίχρονο και θα βγαίναν και αλλαγές ή θα ξεκουραζόντουσαν κτλ. Θεωρώ, ξαναλέω, ότι αυτό που, βλέπουμε από την Αγγλία είναι καθαρά έργο Southgate, γιατί δεν μπορεί να διαβάσει τους παίχτες του. Τις δυνατότητες των παίχτων. Ναι. Άρα, και εσύ μου λες να μην πάει να μιλήσει με τον Γκουαρδιόλα, τον Αρτέρτα και τον Κλοπ. Η δουλειά του είναι. Δύο χρόνια δεν ετοιμάζεται, ετοιμάζεται να κάτσει να διαβάσει. Δεν είναι δουλειά μου. Να κάτσει να διαβάσει. Δεν θα καταλάβει. Επιμένω. Ωραία. Έχει λέει, δύο χρόνια. Ο Γκουαρδιόλα έχει αριστερό μπακ. Δεν έχει αριστερό μπακ. Και τι να έχω εγώ. Έχει αριστερό μπακ ο Γκουαρδιόλα. Δεν έχει. Τον Ακέ βάζει. Ωραία. Τον Ακέ. Σου λέει έναν νύχι και τον ίδιο. Ο Ακέ στην Ολλανδία πώς παίζει. Όπως παίζει και στη City. Γι' αυτό σου λέω δεν θα καταλάβει. Καταλαβαίνεις. Δεν θα καταλάβει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόγραμμα. Δεν κλείνει την εκπομπή. Άμα δεν συνοηθούμε, αλήθεια σου λέω. Δεν πέφτει. Δηλαδή δεν πέφτει. Δεν θα το καταλάβει. Άμα το καταλάβαινε, τέσσερις διοργανώσεις, κάτι θα βλέπαμε διαφορετικό. Έχει δύο χρόνια. Έχει έτσι και πάει έτσι τώρα. Έχει δύο χρόνια να προετοιμάσει την ομάδα. Ναι. Δύο χρόνια. Στα δύο χρόνια. Ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για την νέα γενιά. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις Μπέλιγχαμ, Φόντεν, Μαϊκού, Πάλμερ, οι οποίοι είναι Σάκα, 24 και κάτω. Είναι η νέα Golden Generation. Ναι, ναι. Είσαι προπονητής της Αγγλίας. Δεν νοιάζεσαι. Δεν θες να πάει να μάθεις γιατί ο Φόντεν παίζει City έτσι, ή ο Γόκερ, ή ο Stones, ή ο Rice, ή ο Palmer στη Τζέλσι. Ναι. Να δεις, παιδιά, τι κάνετε, τι ωραία. Γίνεται. Το έχουμε αποφασίσει όμως ότι να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν μας κάνει για τον πάγκο. Εκ του αποτελέσματος ποδοσφαιρικά, όχι. Ναι. Με τα αποτελέσματα, λέει ότι έφτασε με τελικό. Με πάση τότε βλέπουμε. Από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα έχει κάκιστη διαχείριση αξιοποίησης των ποδοσφαιριστών του. Με τον τρόμο λοιπόν ότι μας ακούνε στην Αγγλία και ότι μπορεί να μπει κακή κουβέντα ο Γιώργος Σαμαράς για τον Gareth Southgate, θα μιλήσουμε μετά το match, τον πρώτο ημιτελικό, την τρίτη, το βραδάκι, το 10 παρά. Θα συμφωνήσαμε. Κλείνουμε. Συμφωνούμε, κλείσαμε. Συμφωνούμε όμως. Βεβαίως συμφωνούμε. Ωραία. Απλά εγώ το λέω λίγο πιο. Γλαφυρά. Λίγο πιο γλαφυρά από σένα. Έτσι. Έχει πει. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Ισπανία, έχει πει Ολλανδία, Ισπανία τελικό. Δεν κάνει. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Εγώ έχω πει ότι θα παίξει η Ισπανία με την Αγγλία τελικό. Και θα είναι πολύ εφιαλτικό αυτό το σενάριο για τους Άγγλους. Λοιπόν, επόμενο ραντεβού. Πρώτος ημιτελικός. Την Τρίτη. 10 η ώρα αρχίζει το μάτς. Τι ώρα θα τελειώσει, δεν ξέρουμε. Γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 3-3 παρατάσεις. Οπότε λοιπόν, ραντεβού μόλις τελειώσει ο πρώτος ημιτελικός της Τρίτης. Είναι το καλό, Ο Γαλλία-Ισπανία, δεν αυτό. Όπου θα γίνει πανίκουλας. Οπότε λοιπόν ραντεβού την Τρίτη το βραδάκι με Γαλλία-Ισπανία. Πάμε!